Και τώρα σειρά για τους τρεις αγώνες. Ένας άλλοτε αριανός προσγείωσε ανώμαλα τους σημερινούς παίκτες του Άρη. Έτσι η ΑΕΚ, ξεπερνώντας τον αρχικό ευνηδιασμό μετά, και με τα δύο γκολ του Δημητριάδη και ένα του Σταματή, απέδειξε ότι ξέρει να νικά έστω και αν δεν αποδίδει καλά. Περισσότερα όμως για τον αγώνα αυτόν από τον Παύλο Παπαδημητρίου. Επιθετικά ξεκίνησε το παιχνίδι ο Άρης στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εδώ η πολύ ωραία μπαλιά από τον Βάλκοφ. Ο Γιουκούδης από κοντά, πολύ καλή απόκριση του Βίνου που έσωσε την ΑΕΚ. Όμως οι Θεσσαλονίκοι επέμειναν και πάλι ο Βάλκοφ από δεξιά έκανε τη σέντρα. Ο Βασιλόπουλος έδειξε με το κεφάλι. Το σούτ από το Σαλαμάνο φυκόντρα στο Γιουκούδη και το 1-0 για τον Άρη. Ψυχρολουσία για την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ που πέρασε μπροστά. Εδώ έγινε το τραγικό λάθος από τον Μπουγιουκλή. Το εκμεταλλεύτηκε πολύ ωραία ο Δημητριάδης. Πλάσαρε έκανε το 1-1 και πανηγυρισμού βέβαια για τους παίκτες της ΑΕΚ. Στο 31ο λεπτό όλα αυτά. Δεύτερο λάθος από τον Άρη ήταν ο Τσίμπος που δεν μπόρεσε να περάσει την παλιά μπροστά. Πήρε την μπάλα ο Δημητριάδης, μπήκε στην περιοχή. Στάθηκε όρθιος, τη γύρισε για τον Αλεξανδρία. Αυτός σπρώχθηκε από τον Μητσόπουλο. Ο κ. Δημητριάδης καταλόγησε το πέναλτι. Έχετε την ευκαιρία να ξαναδείτε τη φάση. Βλέπετε ο Μητσόπουλος σπρώχνει με το αριστερό χέρι τον Αλεξανδρή. Το πέναλτι και η διαμαρτυρία. Κίτρινη κάρτα για τον Μητσόπουλο. Δημητριάδης παίρνει φορά για το πέναλτι και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Δύο γκολ απέναντι στην παλιά του ομάδα και το προβάδισμα 2-1 στην ΑΕΚ με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Η πρώτη καλή φάση για το δεύτερο ημίχρονο με το Σαββίδη στο σουτ και το μπλοκάρισμα από τον Καρκαμάνη. Η ΑΕΚ που διατήρησε την πρωτοβουλία και πάλι στην επίθεση με τον Μανολά. Το φάουλ για το Σαββίδη. Σε καλή θέση αυτός δεν κάνει ούτε σέντρα ούτε σουτ. Την μπάλα περνάει out. Έχουμε φτάσει πια στο 76ο λεπτό. Η ΑΕΚ υπερέχει χωρίς να παίζει το σπουδαίο ποδόσφαιρο. Ωστόσο είναι εμφανώς ανώτερη του αντιπάλου της. Και ο Σαββίδης με την μπάλα στα πόδια κρατάει όσο χρειάζεται και την κατάλληλη στιγμή κάνει την παλιά στο Σταματή. Το σουτ το 3-1 από τον Σταματή. Καμιά αντίδραση από τον Καρκαμάνη. Μετά το τρίτο γκολ ο Άρης βγήκε μπροστά και έτσι οι παίκτες της ΑΕΚ βρήκαν αρκετά κενά στην άμυνά του. Εδώ η παλιά από τον Μπατίστα το σούτ από το Σαββίδη.